Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Σήμερα ξεκινήσαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, παλιό Μιχάλη Χατζηγιάννη, κλασικό. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και σε προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά το bullying. Είδαμε μια πολύ συγκινητική προσπάθεια από το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά του 4ου ΕΠΑΛ δημιουργήσαν ένα βίντεο το οποίο πραγματικά δημιουργεί ρίγος. Θέλω να πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά θα καλησπερίσουμε τη διευθύντρια. Αν ξέρεις κάποιον που πρόκειται σε λεκτική, σωματική ή ψυχολογική βία. Μίλα τώρα. Μη μένεις αμέτωχος. Σε σκείται σωματική, ψυχολογική ή λεκτική βία. Μίλα τώρα. Δεν είσαι μόνος. Μπορεί να φοράς μάσκα, αλλά έχεις φωνή. Δυνατότεροι υπερασπίζονται αυτούς που έχουν ανάγκη. Δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτή τους την προσπάθεια και να καλησπερίσουμε την κυρία Βασιλική Καλαμάρη. Κυρία Καλαμάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς και στην καθηγήτρια που διοργάνωσε όλο αυτό και φυσικά στα παιδιά. Πραγματικά και τα παιδιά μας και οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν και ασχολήθηκαν με ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να το συζητάμε, να μην φοβόμαστε, να το αγγίξουμε. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο λιγότερο υπάρχει. Εγώ πραγματικά, όταν είδα το βίντεο, ένιωσα, τι να σας πω, πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια καταρχήν για τα παιδιά μου, για τις συναδέρφισσες μου που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Πρέπει να τις αναφέρω, είναι η κυρία Μιλτιάδη και η κυρία Τζαμπαζάκη, εξαιρετικές συναδέλφισσες, αλλά και τα παιδιά μας πραγματικά νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
Το βίντεο αυτό πραγματικά δημιουργεί ένα τριχύλα και είναι κρίμα να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και το μήνυμα είναι πολύ δυνατό μέσα σε δύο λέξεις. Μίλα τώρα. Θα σας πω ότι δύο από τα περιστατικά που αναφέρονται δεν είναι τυχαία, έχουν συμβεί. Και γι' αυτό τα αναδείξαμε, έτσι, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το βίντεο. Δηλαδή δεν είναι ένα βίντεο που απλώς μιλάει, έχει συμβεί. Συμβαίνει καθημερινά, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να μιλήσουν. Έτσι είναι. Τι ακριβώς είχε συμβεί, είχε συμβεί στο δικό σας σχολείο? Όχι, είχε συμβεί, τα παιδάκια αυτά που πήραν μέρος είναι πρώτη τάξη και είχε συμβεί στα προηγούμενα σχολεία που ήταν και σε μία εκδήλωση που είχαμε κάνει εδώ για τον εκφοβισμό μας είχαν πει τις ιστορίες τους. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα να κάνουμε ένα βίντεο με αυτές τις ιστορίες που ήταν πραγματικές για να μπορέσουμε να τις αναδείξουμε καλύτερα. Πραγματικά είναι κρίμα και εσείς είστε εκπαιδευτικός, βρίσκεστε μέσα σε αυτό το χώρο και αντιλαμβάνεστε ακόμη περισσότερο αν νιώθουμε ένα σοκ εμείς. Εσείς που μεγαλώνετε μαζί με τα παιδιά, είναι πραγματικά πολύ άσχημο να ακούς από το στόμα των παιδιών τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Είναι πολύ βασικό και προς εμάς τους εκπαιδευτικούς και ως προς τους γονείς τους. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να μιλάνε, να μην καλύπτουν όλο αυτό. Γιατί όσο περισσότερο μιλάνε, τόσο περισσότερο το αποδυναμώνουν, πραγματικά. Και εσείς ως σχολείο κάνετε δράσεις από ό,τι κατάλαβα πάνω σε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε κάθε μέρα με τα παιδιά για όλα αυτά τα περιστατικά. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε στην αρχή. Εμείς επειδή είμαστε ΕΠΑΛ, είμαστε από τα τυχερά σχολεία γιατί το διαθέτουμε ψυχολόγο. Ναι. Όπου μπορούν τα παιδιά να κλείσουν ένα ραντεβού και να μιλήσουν μαζί τους. Θεωρώ το θεσμό πολύ σημαντικό. Και μακάρι να μπορέσει να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία. Κυρία Καλαμάρη, εσείς την πορεία σας ως εκπαιδευτικός είχατε εντοπίσει ποτέ κάτι αντίστοιχο? Πάρα πολλές φορές. Λυπάμαι που το λέω, πάρα πολλές φορές. Και από παιδιά που δεν το πιστεύεις ότι θα ασκήσουν τόσο έντονη βία και τέτοια συμπεριφορά. Και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση που συμβαίνει μπροστά σας? Αυτό που κάνω, καταρχάς, είναι να ακούσω το παιδί. Προσπαθώ να το ακούσω πραγματικά, να καταλάβει ότι με ενδιαφέρει αυτό που περνάει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, απευθύνομαι και στις ανάλογες δομές. Αν είναι κάτι που μπορώ να το αντιμετωπίσω μέσα στο σχολείο με την ψυχολόγο, εννοείται ότι θα απευθυνθούμε εκεί. Αλλά πραγματικά υπάρχουν και προβλήματα τόσο σοβαρά που φεύγουν από το πλαίσιο του σχολείου και περνάει σε κάτι άλλο, ας πούμε σε κοινωνική λειτουργό, στα ΚΕΣΥ, ακόμα και στην αστυνομία, λυπάμαι που το λέω. Είναι σημαντικό όμως να είναι ενεργός ο εκπαιδευτικός σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τα παιδιά περνάνε πολύ μεγάλο χρόνο από την καθημερινότητά τους στο σχολείο και εκεί πέρα οι γονείς δεν μπορούν τόσο εύκολα να το εντοπίσουν πολλές φορές, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Κυρία Μπαλέτα, έχω παρατηρήσει ότι η καθημερινότητα που ζούμε απορροφάει τόσο πολύ τους γονείς που πραγματικά δεν το καταλαβαίνουν αμέσως όλο αυτό που συμβαίνει στους γονείς, στα παιδιά τους. Μου έχει τύχει πολλές φορές να ενημερώνω γονείς και πραγματικά να μην έχουν καταλάβει τίποτα από όλο αυτό το δράμα που περνάει το παιδί τους. Είναι, ξέρετε, τα πράγματα πολύ περίεργα, όλα αυτά που ζούμε. Και τώρα και η κατάσταση με τον κορονοϊό, βέβαια, έχει επηρεάσει και τα παιδιά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Να σας ρωτήσω τώρα σχετικά με το βίντεο, τα παιδιά πώς το είδανε? Πώς αντέδρασαν σε αυτό και όταν έγινε και πριν γίνει?
Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό έχει να κάνει με το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το usmile.gr, ξεκίνησε το 2012 και έχει σκοπό ακριβώς αυτό, να δώσει στους εφήβους τη δυνατότητα να μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά για τα δικαιώματά τους. Έτσι λοιπόν, επειδή η 6 Μαρτίου έχει θεσπιστεί ως σχολική ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, οργανώθηκε αυτή η δράση, η οποία λέγεται «Μίλα τώρα». Και στην ουσία, με αυτό το σύνθημα, συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το καθένα όπως θέλει, με το δικό του μοναδικό τρόπο, το σύνθημα «Το μίλα τώρα». Ναι. Όταν μιλήσαμε στα παιδιά μας για τη δράση αυτή, μπορώ να πω ότι ενθουσιαστήκαν. Θέλαν όλα να πάρουν μέρος, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι εφικτό. Το κάναμε με κλήρωση, τόσο πολύ θέλαν. Είπαμε στους άλλους ότι κάθε χρόνο λοιπόν, αφού τους άρεσε, μέχρι να τελειώσουν και ένα διαφορετικό τμήμα θα συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Αυτό που μου άρεσε εμένα είναι ότι τα παιδιά μίλησαν μεταξύ τους, εκθέτοντας δηλαδή τα θύματα, τις ιστορίες τους, τα υπόλοιπα παιδιά τα αγκάλιασαν και είδαν ότι όλο αυτό δεν είναι απλώς κάτι που ακούμε, είναι κάτι που συμβαίνει και αγγίζει το διπλανό μας και μπορεί να αγγίξει και εμάς κάποια στιγμή. Είναι συγκινητικό και πραγματικά είναι και ένα μάθημα για τα παιδιά αυτό, για να μην βρεθούν είτε στη θέση του θήτη ή να ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση που είναι παρατηρητές ή θύματα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Μπαλέτα. Και θα ήθελα να πω ότι και οι θήτες, μην νομίζετε ότι είναι σε καλύτερη θέση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υπήρξαν θύματα που δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλο αυτό που τους συνέβη. Είναι πραγματικά κρίμα γιατί είναι παιδιά, αλλά η προσπάθειά σας είναι αλήθεια εξαιρετική. Εγώ χαίρομαι που εκπαιδευτικοί και που σχολεία κάνουν τέτοιες δράσεις, γιατί με το να ενημερωνόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα, πιστεύω πως θα είναι σε καλύτερο επίπεδο κάθε χρονιά που περνάει. Και εμείς σας ευχαριστούμε που τα αναδεικνύετε, πραγματικά. Όλα τα βίντεο που είδα εγώ ήταν εκπληκτικά. Πόσα σχολεία συμμετείχαν? Τα συμμετέχοντες. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει. Εμένα αυτή θα ήταν η δική μου ευχή, να σταματήσουμε πραγματικά σε λίγα χρόνια να ασχολούμαστε με αυτό το φαινόμενο. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσετε με τέτοιες δράσεις και εμείς θα είμαστε εδώ να τις προβάλλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Και για σας, γεια σας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδράμε όλοι, να μιλάμε. Το σύνθημα «Μίλα τώρα» είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε πάλι πίσω μαζί σας και στο προηγούμενο μέρος δείξαμε ένα θέμα που αφορά το bullying. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο. Τον τελευταίο καιρό, με την καραντίνα ιδιαίτερα, όλοι μας είμαστε περισσότερη ώρα στο διαδίκτυο και στα social media. Για το λόγο αυτό, με αφορμή αυτό, ο Σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντό Καβάλας αποφάσισε να κάνει μία ημερίδα ενημερωτική σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. Θα μας πει περισσότερα βέβαια ο κύριος Χάρης Παλτόγλου. Κύριε Παλτόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παλέτα. Σας ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για όλο αυτό που ετοιμάσατε. Εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε έτσι πάντα να κάνουμε ωραίες δράσεις για τους αθλητές μας και γενικότερα για τους μικρούς και μεγάλους αθλητές, για την πόλη της Καβάλας. Και έτσι διοργανώσαμε με το CSI και με τον κύριο Εμμανουήλ Σφακιανάκη μια ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου, τη Δευτέρα δηλαδή, στις 7 ώρα το απόγευμα, με θέμα η ασφαλή προέγγιση στο διαδίκτυο και κάποιους τρόπους και πρακτικές πώς μπορεί κάποιος να είναι έτσι όσο μπορεί σίγουρος να χρησιμοποιεί σωστά το διαδίκτυο. Κύριε Παλτόγλου, αφορμή σίγουρα για όλο αυτό είναι ότι χρησιμοποιούμε όλοι περισσότερο το διαδίκτυο το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή. Πλέον οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο όσον αφορά για τα παιδιά σε μικρή ηλικία. Από εκεί πέρα το βασικότερο που θεωρούμε ότι είναι ότι πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτό το κομμάτι όλοι το διαδικτύου έχουν οι γονείς που πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά τους, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένα για τους κινδύνους, και γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει και εμείς να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία ημερίδα με τον κύριο Σφαγιανάκη, που είναι ο καλύτερος θεωρώ στην Ελλάδα και ο πιο εξειδικευμένος. Έχει διοργανώσει μόνος του δύο εξελικτρονικού εγκλήματος τώρα από το CSI. Έτσι και μια εγκληματολόγος, η κυρία Κέλλη, η οποία νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν αρκετά. Κύριε Παλτόγλου, είχαμε μάλιστα και κάποια περιστατικά, ένα πολύ πρόσφατο, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι, στο οποίο έμπαιναν τα παιδιά και είχε πολύ μεγάλους κινδύνους ακόμη και για θάνατο. Σίγουρα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, γι' αυτό λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους, πόση ώρα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Από εκεί πέρα, πρακτικές όσον αφορά για την ασφάλεια, με ποιον μιλάνε, αυτό είναι νομίζω το κλειδί για την ασφάλεια. Mm-hmm. Πόση ώρα μιλάνε τα παιδιά και με ποιους μιλάνε. Γιατί για κάτω ψέματα οι γονείς δεν μπορούν να είναι πάνω από το παιδί συνέχεια και πάνω από το κινητό τους, και δεν τους αρέσει, αλλά και δεν μπορούν να είναι. Και έτσι πρέπει να βρούμε τρόπους πόση ώρα πρέπει να είναι και να μας συμβουλέψουν πάντα οι ειδικοί που γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Η μερίδα πόση ώρα θα διαρκέσει περίπου? Η μερίδα θα διαρκέσει γύρω στη μία ώρα. Θα πραγματοποιηθούν και ερωτήσεις απέναντι στον κύριο Σφαγιανάκη και στην κυρία Ιωάννου. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια ερώτηση, θα παίξουν. Παίζεται από την πλατφόρμα του Συλλόγου, από την πλατφόρμα του Facebook του Δήμου Καβάλας της Περιφέρειας, από την πλατφόρμα του κύριου Σφαγιανάκη, το CSI, και από το Thrake TV. Δεν πιστεύω να έχω ξεχάσει κάτι. Πολύ σημαντική όλη αυτή η δράση. Και από τη ράδιο πρωινή. Πολύ ωραία, και είναι πολύ ωραίο που το οργανώσατε όλο αυτό. Εσείς που έρχεστε σε επικοινωνία με τα παιδιά και φαντάζομαι δεν την έχετε χάσει όλο αυτό το διάστημα που και το γυμναστήριο είναι κλειστό. Τα παιδιά τι σας λένε? Ξέρετε, γενικότερα αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο. Έχουν βαρεθεί όλοι, έχουν κουραστεί. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι δράσεις, να τους κρατάμε το ενδιαφέρον λίγο, και όσον αφορά με σεμινάρια, προπονητικά, κάποια live που προσπαθούμε να κάνουμε κατά καιρούς έτσι, και να γίνεται όσο μπορούμε και να κρατάμε την επαφή, να κρατήσουν τα παιδιά μια καλή φυσική κατάσταση, που το βασικότερο είναι αυτό, να γυμναστούν όσο μπορούμε λίγο έτσι από το σπίτι, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε. Τα παιδιά τους λείπει πάρα πολύ, φαντάζομαι, γιατί και τα αθλήματα είναι τα χόμπι τους, είναι αυτό που ξεφεύγουν. Και τώρα με την τηλεκπαίδευση όλη μέρα στο σπίτι, μπροστά σε έναν υπολογιστή, είναι πραγματικά κάτι που θα το είχαν ανάγκη. Σίγουρα τα παιδιά για αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει για το σχολείο. Ήταν μια διέξοδος που πραγματικά βλέπαν τους φίλους τους. Υπήρχε ένας ρυθμός, μια ρουτίνα, καθημερινότητα, η οποία αυτό ήταν και νομίζω το καλύτερο που είχαμε. Πιστεύουμε σιγά σιγά θα ξαναπανέλθει. Θα δούμε τώρα πόσο καιρό θα κρατήσει. Συζητάμε για άνοιγμα, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Διαδικτυακά τι προσπάθειες έχετε κάνει? Διαδικτυακά έχουμε κάνει έτσι για την ημερίδα αυτή, έχουμε κάνει όσον αφορά τώρα στο πλευρό μας, βρέθηκε η Περιφέρεια και ο Δήμος Καβάλας. Ναι. Να ευχαριστήσουμε την Περιφερειάρχη και τον Κώστα τον Μουριάδη, και τον Δήμαρχο Καβάλας τον κύριο Μουριάδη. Θα μας φιλοξενήσουν στις πλατφόρμες του και αυτό να γίνει ευρύτερα γνωστό η διαδικασία αυτή όλη. Από εκεί πέρα στο πλευρό μας είναι και η ελληνική αστυνομία, ο κύριος Κοψίδας, που είναι ο αλφα της ασφάλειας, διευθυντής ασφαλείας. Και από εκεί πέρα και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Ιωσηφίδης, που μας έχει βοηθήσει και αυτό στο κομμάτι της προώθησης και γενικότερα να γίνει γνωστό όλη αυτή η διαδικασία. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και έναν έτσι που είναι κοντά στο σύλλογό μας, τον κύριο Απόστολο Μουντζάκη, που να πω την αλήθεια μαζί το ξεκινήσαμε, έτσι το τρέξαμε, πήγαμε σε όλες τις υπηρεσίες για να συνεχιστεί αυτή όλη η προσπάθεια. Πόσο καιρό το οργανώνατε όλο αυτό? Υπάρχει ένα μήνα περίπου, ένα μήνα. Και η ανταπόκριση από όλους τους φορείς φαντάζομαι ήταν άμεση και θετική πολύ εύκολα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά να γίνει σε αυτή τη φάση.
Σίγουρα παίζει ρόλο και ο καιρός, αλλά γενικότερα θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και δεν είναι μόνο αυτές οι δράσεις που σαν σύλλογος έχουμε σκοπό να κάνουμε. Τι άλλο να περιμένουμε? Για την ώρα δεν είναι κάτι το έτσι, κάτι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά αυτές οι δράσεις όσον αφορά για την ασφαλεία, την ομιλία και γενικότερα την ασφαλή προήγηση στο διαδίκτυο, θα προσπαθήσουμε να την συνεχίσουμε, να περάσουμε το μήνυμα ειδικά στους γονείς και θα παρακαλούσα και παιδιά και φίβους και οποιοδήποτε άλλο θέλει να το παρακολουθήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και νομίζω έχει να κερδίσει κάτι. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι κάνουμε πάρα πολλούς φίλους μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, άγνωστους, και θεωρούν ότι με αυτό το πράγμα θα ζήσουν. Δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα, που αυτό νομίζω είναι και η καταστροφή στο διαδίκτυο. Ανταπόκριση έχετε βρει μέχρι στιγμής με όσο έχει διαφημιστεί όλο αυτό? Έχετε λάβει θετικά σχόλια για όλο αυτό? Ναι, ναι, σίγουρα, ειδικά από τα μέλη του συλλόγου μας, που είναι και, έχει ξεκινήσει από εκεί, αλλά είπαμε να το ανοίξουμε και γενικότερα να το δουν και άλλα παιδιά. Και όποιος μπορεί να κερδίσει κάτι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε ακούσει, νομίζω ότι του βάζεις λίγο σε σκέψεις, να περιορίσει το χρόνο που θα είναι μέσα. Και σίγουρα με κάποιες ερωτήσεις που θα έχει να απαντήσουν οι ειδικοί, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, το ότι θα είναι διαδραστικό είναι ειλικρινά πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί πάρα πολλοί έχουν απορίες και κυρίως οι γονείς για το πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Είναι πολύ έξυπνο το γεγονός ότι είναι διαδραστικό όλο αυτό και δεν μπορούμε καθημερινά να μιλάμε με τον κύριο Σφακιανάκη. Είναι μεγάλη τιμή, θεωρώ, και για μας να το ξεκινήσαμε έτσι, να μας εδώ να γίνει αυτή η ημερίδα. Και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει να μας πει πάρα πολλά, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Και νομίζω οι συμβουλές του και οι πρακτικές του θα είναι, νομίζω, πολύ καλές. Πολύ ωραία. Κύριε Παλτόγλου, εσείς όμως κάνετε και άλλες δράσεις. Είδατε την Τσικνοπέμπτη, κάτι κάνατε μέσω διαδικτύου με τα παιδιά σας, έτσι δεν είναι? Κάναμε έτσι ένα μικρό παρτάκι, το γιορτάσαμε, το διασκεδάσαμε και να πω την αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρεσε και στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους. Ήτανε, χορέψαμε, διασκεδάσαμε έτσι από το δωμάτιό μας όλοι. Κάναμε μια μέσω Zoom και έτσι περάσαμε μια ώρα πάρα πολύ ωραία. Δεν το περιμέναμε ούτε και εμείς ότι θα γίνει έτσι τόσο ωραίο. Και τα παιδιά το χαρήκανε πάρα πολύ. Γιατί αυτή είναι η ωραία πλευρά του διαδικτύου. Καλός ή κακός έχει τα αρνητικά του, αλλά μπορεί και μας φέρνει κοντά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που όλοι πρέπει να είμαστε μακριά και χώρια. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο σε όλους αυτό που ζούμε. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα πάει κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα τελειώσει. Οι προπονήσεις online πώς είναι? Οι προπονήσεις online προσπαθούμε να κάνουμε έτσι όσο το δυνατόν λίγο καλύτερη, να κάνουν λίγο τα παιδιά να αθληθούν, να τα κρατήσουμε κοντά στο άθλημα. Και το βασικότερο είναι ότι λόγω της κατάστασης αυτής όλης του εγκλεισμού είναι πολύ δύσκολο αυτό όλο που ζουν. Νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά στην ουσία τα παιδιά δεν είναι καλά. Δηλαδή και έχουν κουραστεί, από εκεί πέρα δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό το αντίκτυπο θα εμφανιστεί στη ζωή τους και μετέπειτα, που όλοι από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, έτσι ώστε και να τους ξανακινήσουμε την περίπτωση, να συνεχίσουν να ασχοληθούν πάλι με τον αθλητισμό, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να κουραστούν, να έρθουμε λίγο πάλι στα φυσιολογικά μας. Και εσάς ως προπονητή, φαντάζομαι σας εκμυστηρεύονται και διάφορα συναισθήματά τους αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα τα συναισθήματα λένε πότε θα ανοίξουμε καλύτερα, έτσι είναι. Μας λένε γενικότερα από τα παιδιά με τους δασκάλους, τους προπονητές τους, επειδή τους έχουν ψηλά και ανάλογα, βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η θέση του προπονητή και ο προπονητής, τους εμπιστεύονται ως μένα πράγματα που είναι έτσι, για τη ζωή τους πολύ σημαντικά. Κυρία Παλτόγλου, θα ήθελα και από εσάς ένα σχόλιο σχετικά με το κίνημα του MeToo, που τώρα μπορεί να έχει επικεντρωθεί στο χώρο του θεάτρου, όμως είδαμε να ξεκινάει από το χώρο του αθλητισμού. Ναι, σε αυτό το θέμα μας βρίσκει σύμφωνος. Ας πούμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει κάποιος και σίγουρα να το πει, να το βγάλει προς τα έξω και από εκεί πέρα να αποδοθούν ευθύνες, να γίνει η διαδικασία όπως πρέπει. Απλά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε, η άποψή μου είναι αυτή, ότι δεν μπορούμε να είμαστε κριτές ή να διαβάζουμε γενικότερα τι έγινε και να παίρνουμε θέση σε αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Επειδή δεν γνωρίζω τι έγινε, ναι, κάποιες καταστάσεις και για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Αλλά όταν γίνεται το κακό, πρέπει κάποιος να μιλάει.
Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο χώροι. Εγώ βρίσκω σημαντικό το ότι ξεκίνησε από το χώρο του αθλητισμού και πήγε στο θεάτρο. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάποιο ταλέντο, έχουν υγιή νου. Κάπως έτσι να το εκφράσω. Οπότε δίνουν το θάρρος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το μήνυμα όλου αυτού δεν είναι μόνο να κρίνουμε αυτόν που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, αλλά να μιλήσουν όσοι περνάνε κάτι αντίστοιχο σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Αυτό είναι το, νομίζω, το καλύτερο και αν προσπαθήσουμε, γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις ημερίδες και όλα αυτά, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα παιδιά να μιλάνε και να μιλάνε την ώρα που πρέπει. Δηλαδή, αν μιλούσαν όλοι και το σταματούσαμε το κακό την ώρα που θα γινόταν η πράξη ή θα ξεκινούσε να γίνει αυτό, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Μετά να τον πιάσουμε, να τον κλείσουμε μέσα κτλ. Η ζημιά έχει γίνει, αυτός μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή οπουδήποτε, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτή που θα το κουβαλά για πάντα και θα έχει, το έχει στιγματίσει τη ζωή. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό πρέπει να ξεκινά. Ναι. Και το μήνυμα είναι αυτό, δηλαδή δεν βλέπουμε τη μεριά του παιδιού του θήτη, βλέπουμε τι έχει πάθει ο άλλος. Ο άλλος, εντάξει, έχει πάρει τον δρόμο του και θεωρώ ότι είναι ψυχικά άρρωστος. Δηλαδή πρέπει να απομονωθούν αυτοί και να τους γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι και να τους απομονώσει η κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Ακριβώς. Και να φοβηθεί οποιοδήποτε στο μέλλον να κάνει κάτι αντίστοιχο. Να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε σε όποιο βαθμό είναι αυτό εφικτό. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Βαλτόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για τη δράση. Τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου, μέσα από τα social media, θα είμαστε εκεί πέρα συντονισμένοι. Να δούμε, να μιλήσουμε κι εμείς, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σφακιανάκη και βέβαια να ενημερωθούμε για όλους τους κινδύνους του διαδικτύου. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την πρωτοβουλία έτσι να μιλήσουμε και να πούμε το γεγονός αυτό. Ευχαριστώ και εσάς και το κανάλι σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα πρόκειται να γίνουν. Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε και για τέτοια κοινωνικά θέματα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Περνάμε λιγάκι στην ελληνική showbiz. Καθώς χθες είχαμε πολλές συνεντεύξεις, είχαμε βέβαια και Survivor. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η Μαριάννα του Μασάτου για όλα αυτά που έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο άντρας Ελεονόρα Ζουγανέλη αποκαλύπτει. Πώς γνωριστήκαν, πώς πήραν την απόφαση να παντρευτούν και βέβαια είχαμε αποχώρηση χθες από το reality show. Πάμε να δούμε. Τα καλά. Εγώ την ήξερα και την εκτιμούσα πάρα πολύ. Το βράδυ που, όχι που πέθανε ο πατέρας μου, μετά την κηδεία, ήθελα να βγω. Λοιπόν και με πήρε η Σάνη, φίλη μου παλιά και πελάτησά μου, η Σάνη Μπαλτζή. Ξέρετε ότι έχει κάνει και πολλά από τα τραγούδια της Ελεονόρας. Ναι, βέβαια. Και πολλές επιτυχίες γενικά και ακόμα είναι σε ίστρο διαργία αυτό το κορίτσι. Και μια κούκλα και η Σάνη. Και με πήρε η Σάνη και μου λέει: Σπύρο μου, συλληπιτήρια. Ευχαριστώ, Σάνη μου. Δεν είσαι να πούμε ένα ποτάκι. Τι ένα, για 30 εγώ έτσι, στη φάση που ήμουν, άλλο που δεν ήθελε. Και πήγα, λοιπόν, τρέχοντας στη Σάνη να πιω ένα ποτάκι. Μόνος μου θα έκανα παρέα με τη Σάνη. Και εκεί ήταν και η Ελεονόρα. Την είχες ξαναδεί, ας πούμε. Την ήξερα. Ναι, ναι, την ήξερες και υποθέτω ότι θα σου άρεσε κιόλας και καλλιτεχνικά. Εντάξει, έχουμε διαφωνίες στη μουσική, πάρα πολλές, αλλά εντάξει, δεν είναι. Θα σου πω στη συνέχεια. Και λοιπόν την είδα εκεί, εξεπλάγιν και παρότι δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, πηγαίνω, της λέω καλησπέρα, λέγω μετά, δεν χαιρόμουν. Εντάξει, μας σύστησε η Σάνη, μας σύστησε προξενιό. Έλα, ξέρεις, πες κάτι κι εσύ. Να σου συστήσω δικηγόρο μου, με ήξερε και η Ελεονόρα. Φατσικά, δηλαδή, πόρη από υποθέσεις κτλ. Και της λέω, κοίταξε, λέω, για να μην μακρηγορώ, κάτι που συνηθίζω να κάνω, να μακρηγορώ, τώρα δεν το κάνω, να ξέρεις ότι είμαστε ζευγάρι και δεν το ξέρεις. Πώς αντέδρασες σε αυτήν την ατάκα? Της άρεσε και μου κάνει εντύπωση που δεν στράβωσε, γιατί μετά που την έμαθα καλύτερα, φαντάζομαι σε μια τέτοια ατάκα η Ελεονόρα δεν θα το έπαιρνε λίγο ηρωνικά. Δηλαδή, σιγάρε μεγάλε, ποιος είσαι, ας πούμε. Και εσύ, ας πούμε, τι ένιωσες όταν την είδες και είπες αυτή την ατάκα? Μετά τη βούτυξα, δεν την άφησα από κοντά μου. Που το ξέρω στο αποκλειτό σου. Αναφέρεις τώρα για το πώς ήταν τα κορίτσια εκείνη την εποχή. Και θέλω να αλλιεύσω την ευκαιρία και να πω για ένα ολόκληρο πράγμα που συμβαίνει τώρα. Για όλη αυτή αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες και αυτή την αλλαγή έτσι, στον τρόπο σκέψης, ζωής, θεωρίας. Που συμβαίνει και θα έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά λέμε για αυτό που λες και για τις εικόνες και τις δικές μου, σαν αγόρι εκείνη τα χρόνια.
Πώς προσπαθούμε να αλλάξουμε λοιπόν μια ολόκληρη εποχή που τη ζήσαμε εμείς. Και λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει ένα ολόκληρο τοπίο και να αποφασίσουμε για μια καινούργια ζωή γυναικών. Και θέλει δουλειά αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι το βλέπουν από τώρα. Βλέπουν πώς μιλάνε. Θα σου αναφέρω λοιπόν την ιστορία του Γιώργου του Καπουτζίδη που είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Μόνος του το είπε, γι' αυτό και το λέω. Το Γιώργο τον εκτιμώ βαθιά. Θεωρώ ότι η ψυχή του είναι τόσο καθαρή και τόσο πρωτοπόρα. Που εγώ τον θαυμάζω, παρότι σου λέω δεν έχουμε κάνει πολύ παρέα με τον Γιώργο. Mm-hmm. Όμως είναι ένα πλάσμα που εκτιμώ βαθιά. Την ώρα που μιλούσε σε μια συνέντευξη, έλεγε: λέει, ξέρω τώρα ότι θα με βρίσουν και ξέρω και τι λέξεις θα πούνε. Γιατί λέει: μου τα γράφουν από κάτω. Άντε βρε παλιό. Ναι. Να μην τη χρειάζεται ξαναναφέρω. Και λέει: δεν τους παρεξηγώ. Γιατί έτσι μάθανε τόσα χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Όλοι τώρα προσπαθούν να λιθοβολήσουν κάποιες καταστάσεις και λέω: όπα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να δούμε τι έκανε ο καθένας και το. Πάμε όμως να το αλλάξουμε και σιγά σιγά, γιατί εδώ θέλει δουλειά. Θέλει να ξεριζώσουμε το κακό από τη ρίζα, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά και πρέπει αυτά τα παιδιά πλέον να τα μάθουμε διαφορετικά. Ναι, απλά αυτοί που βρίζουν ή που χρησιμοποιούν χυδαίες λέξεις, γιατί κάπως έτσι είναι και η ψυχούλα τους, δεν είναι καθαρότερη. Έχει μεγάλη απόσταση η συμπεριφορά τους από την παρεμβατική συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα, είτε σηκώνοντας το χέρι, είτε άλλο να γράψεις από κάτω ένα κείμενο, γιατί το διαβάζουμε όλοι και λέμε εντάξει, πάντα κατηγορείς αυτόν που το έχει γράψει, όχι αυτόν που κατηγορεί. Περνώντας τα χρόνια δηλαδή και μαθαίνοντας κι εμείς λίγο να φερόμαστε καλύτερα. Αλλά στις συμπεριφορές, γιατί δεν είναι μόνο στο δικό μας χώρο, έτσι. Καλά, εννοείται παντού. Μιλάμε τώρα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά τώρα οι συμπεριφορές απέναντι στα κορίτσια που κλειδώσανε πόρτες, που ήταν μικρές και τους φερθήκανε με έναν άσχημο τρόπο, με έναν ελεηνό τρόπο, εκμεταλλευόμενοι δε και των νεαρών της ηλικίας τους. Γιατί αν το κάνει σε μια γυναίκα μεγαλύτερη, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσει. Mm-hmm. Όταν είναι ένα πιτσιρίκι 22-25 χρονών και του κλειδώνει την πόρτα, τι είπες τώρα. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ αυστηρός ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι ότι μια κακή στιγμή είχες πει, είχες κάνει, ήσουν λίγο τσίου. Εδώ πέρα μιλάμε για επάγγελμα. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί είναι. Ο Γιώργος Κοψιδάς. Γιώργο. Ρίσκαρα και έχασα. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Και αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Χαίρομαι διπλά, για να είμαι ειλικρινής. Πρώτον, γιατί θα επιστρέψω στους δικούς μου ανθρώπους, θα γιατρέψω τις πληγές μου, το σώμα μου, θα φάω όμορφα φαγητά, θα δω τις γάτες μου, τα άτομα που αγαπώ, την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Και επίσης, χαίρομαι γιατί με την ψήφα το κόσμος έδειξε τι θέλει να βλέπει, τι θέλει να συνεχίσει να βλέπει. Προφανώς δεν θέλει να βλέπει αυτό που πρεσβεύω εγώ, που θεωρώ ότι είναι η υγεία, η αλήθεια, η ευθύτητα, η τιμιότητα, η εντιμότητα, η ακεραιότητα, η ηθική. Προτιμά να βλέπει κουτσομπολιό, ίντριγκες, τσακωμούς, ανταλλαγή κακίας, αρνητικής ενέργειας και όλα αυτά. Οπότε χαίρομαι που εγώ θα φύγω από όλο αυτό και θα επιστρέψω στην κανονική μου ζωή που όλα αυτά είναι πάρα πολύ μακριά. Χαίρομαι που συμμετείχα αυτό το παιχνίδι, μου έδωσε πάρα πολλά. Παίρνω μαζί μου υπέροχες εικόνες, υπέροχες συζητήσεις. Στεναχωριέμαι λίγο για την κόκκινη ομάδα γιατί ενώ προσπάθησα να, με την κίνησή μου να καθαρίσω την ενέργεια στην ομάδα τελικά θα συνεχίσει να έχει πολλά προβλήματα. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Τώρα πλέον από μακριά θα τους στέλνω όλη την αγάπη και τη θετική ενέργεια για να ξεπεράσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται ό,τι προβλήματα έχουν.
επιστρέφω στην Αθήνα. Ξεκινώντας από το τέλος, θα πω ότι η τελευταία δήλωση του Κοψιδά δεν μου άρεσε καθόλου. Έπαιξα και έχασα, που σημαίνει ότι δεν περίμενε να φύγει ανάμεσα στον Τριαντάφυλλο και στη Μαριάνθη. Και θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τον Τριαντάφυλλο, το περιμέναμε. Αλλά χαίρομαι που η Μαριάνθη κατάφερε και κέρδισε τον Κοψιδά σε αυτή τη μάχη. Επίσης, προσβάλλει σε ένα βαθμό τους τηλεθεατές ότι προτιμούν να βλέπουν Ίντρικα, Κοτσομπολιό. Έχουν την άποψή τους. Είναι κρίμα να κριτικάρει με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, ακούσαμε τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν και πόσο γρήγορα πήραν την απόφαση να παντρευτούν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον σύζυγό της. Είναι πραγματικά τρομερό. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ακολουθεί το ένα live news με τη Γιώτα Χατζηθεοδόρου και αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.